Χθες ο κύριος Γιούνκερ έχει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Die Welt, όπου θέτει το θέμα αυτό. Λέει ότι πρέπει τον Ιούνιο οι πιστωτές να καταλάβουν ότι το χρέος. Ανοίγει θέμα ρύθμιση του χρέους και αυτός. Και είναι ένας από τους τρεις θεσμούς, ο Γιούνκερ. Άρα λοιπόν η συζήτηση περί χρέους, περί αύξησης του χρέους και μνημονίου, έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν το μυαλό τους τη ρύθμιση του χρέους. Άρα λοιπόν. Τη μείωση του χρέους. Ωραία. Εμείς πάμε επομένως σε μια κουβέντα τον Ιούνιο, αφού ολοκληρωθεί το τετράμινο. Από τώρα ξεκινάει αυτή η κουβέντα. Ναι. Λέω ότι θα πάμε, γιατί η κυβέρνηση λέει επιδιώκει τη μεγάλη συμφωνία για τον Ιούνιο. Αυτό έλεγε και ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές, μάλιστα. Η μεγάλη συμφωνία έχει να κάνει με το χρέος. Μάλιστα. Και με την ανάπτυξη της χώρας. Προφανώς. Ναι. Η κάλυψη των αναγκών στις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Λοβέρδος. Θα σας απαντήσω αμέσως. Το δεύτερο είναι ότι εμείς δεν μιλάμε με δύο γλώσσες, αλλά έξω, αλλά μέσα. Με μία γλώσσα μιλάμε, γι' αυτό το πληρώνουμε κιόλας με τις κόγκσες του Γιούνκερ, του Σόιμπλε. Με τις κόγκσες αυτές όλες. Μία γλώσσα μιλάμε. Και η επιθετικότητα που αυτή τη στιγμή ζει ο κύριος Βαρουφάκης από ορισμένες γραφίδες κατευθυνόμενες του διεθνούς τύπου, γιατί υπάρχουν γραφίδες που είναι εντελώς γραμμιτζίδικες, με την παλαιά έννοια, έτσι. Η επιθετικότητα που νιώθει ο κ. Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς. Ότι μιλάμε μία γλώσσα. Τη βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση. Μπορεί να έχετε αμφιβολίες αν είναι αποτελεσματική ή όχι. Εγώ λέω ότι είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η διαπραγμάτευση. Αλλά μία γλώσσα μιλάμε. Δεν υπάρχει πια διγλωσία. Το τρίτο θέμα. Αποτελεσματική σε τι είναι, κύριε. Θα ακούσετε. Ναι. Ότι έχουμε θέσει πολιτικά το θέμα της Ελλάδας ως παγκόσμιο και ευρωπαϊκό θέμα. Εδώ είμαστε με τη θηλιά στο λαιμό, κύριε φίλη. Και τις φύγουν κάθε μήνα. Στη θηλιά με το λαιμό ήμασταν και πριν και ζητούν υποταγή. Η θηλιά δεν θα κοπεί. Αν υποταχθούμε, θα σφίξει ακόμη περισσότερο. Το έχει ζήσει ο κόσμος με την ανεργία, με τη φτώχεια τόσα χρόνια. Το θέμα τώρα δεν είναι να χαλαρώσουμε λίγο τη θηλιά, είναι να την κόψουμε τη θηλιά. Αυτό αγωνιζόμαστε. Αυτό είναι για το μετά, στο μεσοδιάστημα. Στο μεσοδιάστημα λοιπόν, για να αναπνεύσουμε, βεβαίως να χαλαρώσουμε τη θηλιά. Σαφές είναι. Τώρα. Μέτρα θα πάρετε, κύριε φίλη. Βέβαια, να καταλάβουμε. Όχι, μεταρρυθμίσεις θα κάνετε. Όχι, μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις θα κάνετε. Αυξάνοντας το ΦΠΑ στα νησιά. Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Τέτοια πρόταση πώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση να αυξηθεί το ΦΠΑ στα νησιά. Να δεν διαβάζετε υπάρχει. Καλύτερα το δεν κείμενο του σε κάποια κύριου... νησιά. Άλλο. Λέτε, σε κάποια νησιά. Άλλο. Λες, εσείς το λέτε αυτό. Λέω λοιπόν. Υπάρχει ότι ή δεν υπάρχει τέτοια πρόταση. Εγώ διαβάζω την επιστολή του κυρίου Βαρουφάκη. Εκεί μέσα δεν υπάρχει πρόταση να αυξηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά. Αντιθέτως. Τώρα. Υπάρχουν πληροφορίες που άκουγα και εγώ χθες στα δελτία ειδήσεων. Που αφορά τη Μύκονο. Εντάξει, δεν το ξέρω. Όχι το θέμα. Μόνο. Τα κοσμοπολίτικα νησιά, δεν το ξέρω το θέμα. Μάλιστα. Διαπραγμάτευση γίνεται, επαναλαμβάνω. Το λαϊκό εισόδημα δεν θα θυγεί. Δεν θα πληγεί με τίποτα. Το λαϊκό εισόδημα. Επομένως, μπορείτε με τα βεβαιότητα να πείτε, επειδή είσαι και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί μείωση συντάξεων, μείωση μισθών, αύξηση τη φορολογία. Απολύτως. Είναι σαφές. Αντιθέτως, θα προχωρήσει σε φορολογική μεταρρύθμιση. Με φορολογικούς νόμους. Έχουμε δρευτεί για την κατάργηση του έμφυα. Το λέμε και τώρα να το ακούμε για την κατάργηση του έμφυα και την αντικατάσταση του μεταφόρου μεγάλης περιουσίας. Έχουμε δεσμευτεί για την ιστορία άλλων μέτρων, όπως είναι η ιστορία των τριγωνικών συναλλαγών, των ενδομηλικών συναλλαγών. Ωραία. Που αφορά τη μεγάλη φοροδιαφυγή που γίνεται στις μεγάλες επιχειρήσεις, που είναι το μεγάλο μέρος της φοροδιαφυγής. Έχουμε δεσμευτεί επίσης για το λαθρεμπόριο καυσίμων και τα άλλα λαθρεμπόρια. Σε αυτά είναι οι προτεραιότητές μας. Δεν κυνηγάμε τους ανθρώπους τώρα δεξιά και αριστερά. Επειδή όμως έχετε πάει σε μια συμφωνία. Έχετε δεσμευτεί όντως αυτά που λέτε. Επειδή όμως έχετε πάει σε μια συμφωνία που λέει σε αυτό το τετράμινο. Μιλάμε για το τετράμινο τώρα. Το τι θα γίνει από τον Ιούνιο είναι άλλη κουβέντα. Σε αυτό το τετράμινο δεν παίρνετε μέτρα τα οποία επηρεάζουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Και ταυτόχρονα και η άλλη πλευρά αντιστοίχω. Προχθές, για παράδειγμα, φέραμε το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση στη Βουλή. Αυτό είναι. Κοστολογημένο. Με μεγάλη προσπάθεια. Ο κύριος Μαρδάς, ο υπεύθυνος των εξόδων, ας πούμε, με μεγάλη προσπάθεια. Να κόβει δαπάνες που είναι περιττές, συμβάσεις που είναι περίεργες, για να φτιάξει ένα μικρό κομπόδεμα 200 εκατομμυρίων ευρώ που να δώσει αμέσως κάτι στους ανθρώπους που είναι εμπερίστατοι, ενδεείς θεόπτωση. Πού θα τα πάρετε αυτά. Λέει, συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Από την άμυνα τόσα, από την. Λέει. Ναι. Επιμέρους. Ωραία, τα παραμένει. Τώρα, εάν δεν πείτε σε. Τι θέλουμε, τι άλλο θέλουμε τώρα. Για τους ενδεείς, για τους θεόπτωχους. Για τους ανθρώπους που είναι αντικείμενα μιας εκμετάλλευσης και λόγω μνημονίου. Θέλουμε και ευρωπαϊκή βοήθεια. 300 εκατομμύρια. Και ο κύριος Τσίπρας το έχει εγείρει και θα το εγείρει και τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το τμήμα ανθρωπιστική κρίση, λέτε τώρα. Μα από τη στιγμή που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση, που είναι λόγω μνημονίου αυτή, γι' αυτό τη δέχεται, είναι προφανές ότι θα ζητήσουμε και θα πετύχουμε
να υπάρξει. Αυτό δεν λύνει τα προβλήματά μας, κύριε Φίλη. Αυτό λύνει. Αμέσως, κύριε Λαβερό, δεν λύνει τα προβλήματα της χώρας και της οικονομίας. Όλα αυτά υπάρχουν. Τα προβλήματα του τραπεζιού δεν τα λύνει, βέβαια. Γιατί εμείς είμαστε εντός των τυχών όλοι. Κακά τα ψέματα. Για τους θεόπτωχους όμως. Τα λύνει κάτι. Αυτό θα το λύσετε και το μείζον θέμα όμως. Όλοι από ό,τι κατάλαβα είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας. Και από αυτόν έχουμε πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε βήμα-βήμα. Μην ζητάτε την καταστροφή της πενταετίας να την αναιρέσουμε σε ένα μήνα και δύο μέσα. Άλλο είναι το ερώτημα. Και είναι πολιτική υπονόμευση. Κανείς δεν λέει από το Σαμανά και το Σόιμπλε. Βεβαίω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Του οίκου, το πρέπει να μιλήσουμε για εμείς. Να μην μιλήσατε. Σας άκουσα και για Σαμανά και μιλήσατε. Πρέπει να μιλήσουμε για εμείς. Θα μιλήσετε. Μας άκουσε και εσείς. Θέλω να διευκρινίσουμε όμως, κύριε φίλη μου. Εάν αυτό είναι το πρόγραμμα του βάθους της τετραετίας, που είναι ένα άλλο πράγμα, και αν περιλαμβάνει κίνηση στο φορολογικό πεδίο, για παράδειγμα, στο κρίσιμο πεδίο. Φέτος δεν θα πληρώσει η έμφυα ο κόσμος. Θα έχουμε άλλο φορολογικό σύστημα. Ας το δούμε. Αφήστε να δούμε πρώτα, κύριε φίλη, τον νόμο. Δεν έχουμε δει ακόμα. Ποια είναι η δέσμευσή μας. Μιλάτε προεκλογικά από ό,τι καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω, μιλάω μετεκλογικά και με συνείδηση της συμφωνίας. Δεν υπάρχει. Και δεύτερο θέμα και τελειώνω. Άκουσα τον κύριο Λοβέρντο με προσοχή. Πράγματι, σήμερα δεν είχε υψηλούς τόνους ο κύριος Λοβέρντος και το χαιρετίζω αυτό. Όμως, δεν είχε λέει, τόνους. Να λέει όμως ο κύριος Λοβέρντος. Ο κύριος Φίλης μετεκλογικά ότι... και στη Βουλή είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ήπιος. Και σε λίγο πιο ήπιος. Ωραία, λοιπόν. Το να λέει όμως ο κύριος Λοβέρντος. Από ότι είναι νεότερος. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Το να λέει όμως ο κύριος Λοβέρντος ότι θα κάνουμε εκλογές αν κάνουμε με κλειστές τράπεζες. Είναι μια κοινωνιολογία η οποία δεν βοηθάει κανέναν. Οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ανοιχτές. Διαψεύστηκαν τα σενάρια τύπου Άδωνη. Με τα ΕΤΜΗ και λοιπά και βούλτεψη. Και λυπάμαι που τα επαναφέρει στη συζήτηση ως κίνδυνο ο κύριος Λοβέρντος. Ας πω ότι είναι ένα λάψος. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όσο και αν προσπαθούν να μεταφέρουν την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για να καλύψουν την αδυναμία.